Βρισκόμαστε στο σπίτι του κ. Θανάση, ο οποίος πριν από λίγο έχει πάθει εγκεφαλικό. Τον βρήκε η Βέσκα, η οικιακή βοηθός του, που τον φροντίζει τα τελευταία χρόνια. Μαθαίνοντας τα νέα, οι δύο γιοι του, ο Παναγιώτης και ο Χρήστος, ήρθαν τρέχοντας μαζί με τις συζύγους του, τους, τη Ρόη και την Τζέννη. Στην ιστορία μας είναι κάπως πανταχού παρούσα και γειτόνισσα η κυρία Βάσο. Όπως ίσως έχετε ακούσει κι εσείς, η κυρία Βάσο διαδίδει τις τελευταίες μέρες στο μεγάλο νέο του χωριού ότι το υπερτυχερός πιλότο βρίσκεται κάπου εδώ, ανάμεσά μας. Παράλληλα, η γη και η νύφη του κ. Θανάση έχουν ήδη αρχίσει τις διαπραγματεύσεις για το πώς θα μοιραστούν την περιουσία του πατέρα τους. Όταν αυτός... καταλαβαίνετε. Βέβαια, η θερμοκρασία έχει ανέβει στο σπίτι από τη στιγμή που οι τέσσερις τους έχουν μάθει ότι πρώτον ο υπερτυχερός πιλότο είναι ο πατέρας τους. Και δεύτερον, ότι η Βέσκα δεν φρόντιζε μόνο τον... αλλά πριν από λίγο τον είχε παντρευτεί κιόλας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η νέα προσθήκη στους κληρονόμους δεν άρεσε πολύ στους γιους και στις νύφες του. Οπότε κάτι πρέπει να γίνει. Βέσκα! Βέσκα! Ρε Ρόη! Ρε Ρόη! Βέσκα! Βέσκακι! Έγινε καλά! Ρε Ρόη μου, περίμενε μισό λεπτό. Βέσκα και Βέσκα, τι να περιμένω καλέ. Ρόη, όση ώρα ψινόντουσαν οι παπάδες, το ξανασκέφτηκα το πράγμα. Και Ρόη, άμα τις δώσουμε, θα τους φάει. Από το να μας φάει τη μισή περιουσία, καλύτερα να μας φάει τους παπάδες. Το είπαμε αυτό. Ναι, το είπαμε, αλλά εγώ τώρα δεν μπορώ. Μόνο που σκέφτομαι όταν την βρούμε τέζα. Οπαπα. Άντε καλέ. Όλους μια μέρα τέζα θα μας βρούνε. Ναι, αλλά εμείς αυτό το τέζα της Βέσκας το επιταχύνουμε. Και τι έγινε. Για να μην σου πω ότι έτσι την κλειτώνουμε μια ώρα αρχίτερα. Γιατί, για πες, ζωή είναι αυτή που κάνει. Ναι, στη δυστυχία και στη μιζέρια είναι. Τώρα να σου πω έξω ένα δικιό. Πράγματι, τυρανιέται. Έφυγε από τη χώρα της γιατί ψωμολυσούσε και ήρθε εδώ να ξεσκαντίζει γέρους. Και ειδικά με το δικό μας, το ξεμοραμένο, το γερό σαλιάρι. Από παπά. Κόλαση είναι. Ακριβώς. Από μια κόλαση την γλιτώνουμε. Γι' αυτό κάτσε και μη μιλάς. Βέσκα! Βεσκάκι! Βέσκα, πού είσαι! Μπαμπάδες! Ναι, και με ρούμι που σ' αρέσουνε. Κουράζεσαι, Βεσκάκι μου, τόσο πολύ με τον μπαμπά μας. Και είπαμε να κάνουμε κάτι για να σε ευχαριστήσουμε. Mm. Και μιας και μας είπες ότι τρελαίνεσαι για μπαμπάδες, τσακιστήκαμε να στους φτιάξουμε. Ευχαριστώ, κυρία Τζέννη. Ευχαριστώ, κυρία Ρόη. Είστε πολύ καλές. Ναι, είμαστε πάρα πολύ καλές. Ευχαριστώ πολύ! Το είπαμε αυτό! Πάει τώρα. Όχι. Τι όχι. Δεν θέλει. Γιατί. Τι εννοείς καλέ, δεν θέλει. Όχι, θέλω, αλλά να, είπα να κάνω λίγο δίαιτα από σήμερα. Άντε καλέ, δίαιτα γιατί. Δεν βλέπετε. Πήρα κιλά. Κόλο μου. Άντε καλέ. Πού τα είδες τα κιλά. Το παπά μου τα είδα. Άντε καλέ. Τα μανεκένισε. Εγώ μανεκένω. Όχι, χοντρούλα, χοντρούλα. Άκου να σου πω. Όχι και χοντρούλα, δεν λέω. Έχεις τα πιο σηματάκια σου. Έτσι πρέπει. Δεν κάνει γυναίκα να είναι πλάκα. Όχι. Έλα καλέ, πάει ένα μπαμπά, τι θα πάθεις. Άντε, μπαμπά. Ένα μπαμπά τώρα, ένα μπαμπά μετά, κόλουνα. Έναν πάει τώρα, μετά δεν χρειάζεται άλλο. Να φάω, λέτε. Να φάω, κορίτσι μου.
πας εδώ. Κοίτα τι όμορφη κομπάδες. Όχι. Τι όχι. Γιατί. Γιατί καλέτε τέλη. Γιατί δεν θέλει. Δεν μ' αρέσει. Μα να σου πω, κορίτσι μου. Κοίτα. Είναι οι μπαμπάδες. Αφού κάνω δίλητα οι μπαμπάδες. Light. Light είναι light. Δεν έχουνε ούτε βούτυρο, ούτε σταφίδα, ούτε αμύγδαλο, ούτε και αλεύρι δεν έχει. Άμα δεν έχει αμύγδαλα, δεν θα είναι ωραίο. Τι θες να πεις, πάρα πολύ ωραίοι οι μπαμπάδες. Δεν καταλάβατε, δεν θέλω προσβάλλω, δεν θέλω προσβάλλω. Άμα δεν θέλεις προσβάλλεις, φάε. Φάε, βρε κορίτσι μου, φάε έναν μπαμπά. Για σένα το φτιάξαμε και τη δίαιτα την κάνεις από αύριο. Από μεθαύριο. Ναι, αλλά όμως εγώ άμα φάω ένα, μετά θα θέλω όλη την πιατέλα. Αυτό θέλουμε και εμείς, βρε μεσκούλα μου. Να πας να ευχαριστηθείς. Άντε, βρε κορίτσι μου, φάει έναν μπαμπά. Μπράβο. Καλησπέρα σας. Πάλε τώρα, κυρία Μάσο. Δεν έβγαλε, πέρασα να πω κάτι στην πέσκα. Τι ωραίοι μπαμπάδες! Εσείς τους φτιάξατε! Ναι, γιατί? Πολύ απλά δεν φαίνονται! Τώρα μόλις γίνανε, φρέσκοι, φρέσκοι είναι! Μοσχομυρίζουνε! Πολύ πετυχημένοι δείχνουνε! Ευχαριστούμε! Καλέ, δεν θα με κεράσετε! Γιατί να σε κεράσουμε? Καλέ, ένα μπαμπά, δεν θα με κεράσετε! Γιατί? Και γιατί να με κεράσετε, γιατί έτσι δεν συνηθίζετε. Καλέ εγώ ολόκληρη προσώπητα σας έφερα το πρωί. Δεν την θέλετε, να την πάρεις πίσω. Καλέ πώς κάνετε έτσι για έναν μπαμπά. Όχι καλέ, κυρία Μπάσα, ευχαρίστως να σου δώσουμε. Αλλά ξέρεις, εμείς τους φτιάξαμε για την πέσκα μας, κορίτσι μου. Δεν πειράζει. Πού τους πάμε. Δώστε, δώστε ελεύθερα. Καλέ, τι κάνει. Κερνάς, ναι. Στο πάδες. Ναι, γιατί τώρα μόλις δεν μου τους δώσατε, δική μου δεν είναι. Όχι, βέσκα μου, όχι. Για σένα τους φτιάξαμε. Όχι, να τις μοιραστείς με ολόκληρο το χωριό. Καλό όλο το χωριό είμαι εγώ. Όχι, το μισό είσαι. Κερνά, εγώ κερνάω ένα και ένα και δύο, πάλι πάσο. Βέσκα μου, κερνάς ξένους παπάδες. Για να καταλάβω. Είναι ή δεν είναι δική μου που τώρα μου τους δώσατε. Να ξέρω τι να κάνω, να κεράσω ή όχι. Ναι, αλλά δεν τους δέχτηκες. Φράδει. Γι' αυτό δεν είναι δική σου. Α, τι λες. Α, πάει βάσο. Όχι. Ήρθατε κιόλας, Παναγιώτη μου. Ρε Παναγιώτη, τι ώρα είναι αυτή. Γιατί ήρθατε τώρα, φυλακή μου. Δεν είπαμε θα παίζατε πρέφα όλο το βράδυ. Ο άντρας σου σκότωκε και έφυγε η Τζέννη. Ναι. Εγώ το παρακαλώ να αναγκάσουμε λίγο ακόμα. Αυτός φαγώθηκε να φύγει. Ας κατώσουμε ρε άντρα να πεις μια λεμονάδα. Ή πια. Να πεις και μια δεύτερη. Γιατί. Ξέρω κι εγώ. Είχαν επιτυχία οι μπαμπάδες. Πολύ μεγάλη. Έφαγες μέσα και δοκίμασες. Όχι ακόμα! Α, δεν έφαγες. Κύριε Πανούλα, δεν μου δίνουν ένα παπά ζήτησα και δεν μου δίνουν ένα. Δεν μου δίνουν ένα παπά ζήτησα. Και πολύ καλά σου κάνω. Παναγιώτη μου, άκου να δεις. Στη βέσκα δίνουμε. Εδώ. Στη βέσκα μας, το κορίτσι μας. Για αυτήν το φτιάξαμε. Στην κυρία Μπάσο δεν δίνουμε. Μα ρίχνετε με τα καλά σας. Γιατί δεν δίνετε στη γυναίκα. Άρα κυρία Μπάσο. Όχι. Πάρε κυρία Μπάσο. Όχι. Τι να μην κατέβεσε. Τι μου λέτε, έχετε τρελαθεί. Πάρε κυρία Μπάσο να πας ό,τι θέλεις. Ξέρετε τον εγώ. Όχι.
φάει. Αυτό, ακριβώς. Ναι, αλλά όμως αυτός ο μπαμπάς δεν μπογαίνει, γιατί είναι light. Είναι light. Ναι, έτσι είναι, κυρία Τζέννη. Είπες εσύ ότι είναι light. Αχ, ναι, γιατί κάνει δίαιτα η Βέσκα. Τι να κάναμε κι εμείς, Παναγιώτη, για να τους φάει. Στα κάναμε light. Κατάλαβες? Τότε να φάω κι εγώ, ρε. Όχι εσύ, αγάπη μου. Δεν κάνει, έχει ζάχαρο. Μην πάρουμε καμιά συμφορά από εκεί που δεν το περιμένουμε. Μα τα λάι δεν επιτρέπονται. Ναι, αλλά όταν λέμε λάι. Κοίταξε, δεν είναι εντελώς λάι τώρα. Δεν έχει βούτυρο, δεν έχει αυγό, δεν έχει αλεύρι. Ναι, θετικό σου λέει. Μπορεί να μην έχει 700 δερμίδες, αλλά 400-350 θα τις έχει. 400 τις έχει στο νερό. Ε, και τι είναι, ρε παιδιά, 400 δερμίδες, σιγά. Για σένα. Όχι για μένα, μωρέ, για την κυρία Βάσο το λέω. Και για την κυρία Βάσο πολλές είναι. Καλέ, τι λέτε, εγώ δεν έχω ζάχαρο. Ζάχαρο μπορεί να μην έχεις. Αλλά έχεις ένα θέμα με τον μεταβολισμό σου. Α, καλέ, τι λέτε τώρα, ποιος μεταβολισμός μου. Μια χαρά είμαι. Να μην σας πω ότι πάω 2 με 3 φορές στην πυραλία. Δεν έχει σημασία αυτό. Καλά σου λέει. Το θέμα είναι ότι έχεις τάση προς τη γιορτάση και σαρκία. Τι σε νοιάζει, εσένα είναι παγιά. Να κατέβεσαι. Πάει, κύριε Αβάσου, και μην τους ακούς. Ναι, καλέ. Να πάμε. Όχι, όχι, κυρία Βάσο μου, όχι. Της Βέσκας είναι, είπαμε. Δεν το πιστεύω, καλέ. Πώς κάνετε έτσι για έναν μπαμπά? Όχι, καλέ. Αν είναι δυνατόν. Δεν κάνουμε έτσι για έναν μπαμπά, αλλά είπαμε, είναι της Βέσκας. Δεν είναι για όλο το χωριό. Ποιος το έδωσε αυτό? Τι έκανες εκεί? Έδωσε ένα μπαμπά. Τι είπα να πάρει. Πώς με κοιτάτε έτσι. Δεν έπανα να πάνε ένα έγκλημα. Νομίζεις. Ας το κάτω, κυρία Βάσο. Πριν που θα το πείσω. Ας το κάτω, είπα. Τι λες, καλέ. Καλά, καλά. Θα τον βουβάλα. Παναγιώτη. Καλά της λέει. Πώς με είπατε. Το. Είπε, θα τον βουβάλα. Φάτον να γίνει σαν την τουλάπα, τη δίφυλη. Τι τρίφυλη, πες καλύτερα. Εγώ! Εσύ! Πάει, να μην φωνάς, να περάσεις ούτε από την πόρτα! Ρε, τι είναι, τρελάθηκε! Όχι, καλά τη λέει, χοντρέλα! Εγώ, χοντρέλα! Όχι, η Χριστίνα Αγγιλέρα, φακλάνα! Έτσι μου φωνάζουν, Βέσκα μου! Δεν ξέρω, δεν άκουσα! Ρε, Βέσκα μου, με φωνάζουν εμένα, χοντρέλα, μπουμπάλα! Ναι! Το κόλο σου είναι λίγο μεγάλο, αλλά έχει μια χαρά. Τι νομίζεις, όλοι πίσω από την πλάτη σου, έτσι σε φωνάζουν. Ξέρεις τι λένε, ήρθε η Βάσο, η Βουβάλα. Βουβάλα. Ναι, Βουβάλα, γι' αυτό, δεν κάνει. Αχ, είναι Χρήστο. Ναι, δεν είστε καθόλου καλά. Τι είναι αυτά που λέτε στη γυναίκα. Χρήστο, πρέπει κάποιος να της πει την αλήθεια. Όχι τίποτα άλλο, να την προστατεύσουμε τη γυναίκα. Ναι, κύριε Χρήστο μου. Δεν λέω, κύριε Παναγιώτη. Τώρα τελευταίως έχω αφήσει λίγο το νερό. Άρα να με φωνάζουν και το βουβάλα, δεν το περίμενα. Κύριε Βάσο, Διέκουσε γυναίκα. Δεν το πιστεύω αυτό που έγινε. Χρήστο. Γιατί είχατε τη γυναίκα για ένα μπαμπά. Λέγε. Μπορείς να μην ανακατεύεσαι, σε παρακαλώ πολύ. Καλά σου λέει. Καλά σου λέει. Δεις ότι κάνετε για το καλό της του κάνει. Στην κυρία Βάσο που είναι παχούλη, δεν δίνουμε να φάει. Ναι. Ενώ στη Βέσκα... Μα εγώ δεν... Όχι τώρα. Πάλι. Μη μου αρχίσεις για δίαιτες και σαν καμάρι. Ένα μπαμπά θα φάσα μας θυμίσει. Τόσο κόπο κάνει για σένα. Καλά, να πάω ένα. Και δύο μα
Στέλλα. Άντε, πάει ένα. Όχι ακόμα. Θα τα πάρω μέσα και τα φάω μετά, με το καφέ. Μετά, θες. Τα. Μετά. Εμάς δεν μας πειράζει. Αρκεί να τους δοκιμάσεις. Πηγαίνουν να το ξεθάψουν. Μετά από νέες διαπραγματεύσεις, ο Χρήστος δικαιολογείται και επιστρέφει στο σπίτι. Βέσκα! Βέσκα! Κύριε Χρήστο, δεν κοιμάστε? Με βλέπεις να κοιμάμαι? Κοιμούνται. Στο νεκροταφείο είναι, Βέσκα. Από εκεί έρχομαι κι εγώ. Στο νεκροταφείο. Κάτσε, δεν καταλαβαίνεις. Τι να καταλάβω, κύριε Χρήστο. Τους άφησε εκεί να σκάβουνε. Έκανα το παθαλουμπάκο. Τι θα δω να τα πούμε δυο μας. Γιατί το λότο το έχεις εσύ. Εγώ δεν έχω τίποτα. Το λότο το έχει ο παππού στο πορτοφολάκι. Εσύ το έχεις, Βέσκα, και το πες αυτό, νομίζοντας ότι δεν θα πάμε να ψάξουμε. Εγώ δεν έχω τίποτα, είπα. Φέρ' το, Μωρή. Δεν έχω λότο, είπα. Φέρ' το, Μωρή, πριν έρθουν οι άλλοι, δεν έχω λότο. Βέσκα, την ημέρα που πέθανε ο πατέρας, πήρε εδώ τηλέφωνο ο άντρας σου, τον Ντόρα, από την Κάρπαθο. Και μίλησα εγώ μαζί του. Τι είπες? Ωραίο το σχέδιο σου, Βέσκα, αλλά έχει ένα λάθος. Λάθος. Σε φύγαμε. Τώρα το έχεις το λότο. Ναι, το πήρε, σε παρακαλώ. Άρε, πατέρα. Το μοιραστούμε μισό-μισό. Τι λες, Μαρή? Το πατέρα από τα λεφτά δεν μοιραστώ μαζί σου. Ναι, γιατί? Κανένα δεν θα πάρει από αυτά, κανένα. Ούτε ο βλάκας ο αδερφός μου που θέλει 100.000 για το λεωφορείο, ούτε βλαμμένη γυναίκα. Κανένα. Θα τα πάρω εγώ και θα φύγω. Πού τα πας? Και δεν θα με ξαναδούνε ποτέ πια. Το ίδιο δεν είχε σκοπό να κάνεις και εσύ, Βέσκα. Εγώ? Εσύ. Κύριε Χρήστο. Κύριε Χρήστο, λυπήσουμε. Τόσους μήνες με τον καιρό, γιατί να μην πάρω κάτι?
και έχω ζάχαρο και βλακίες. Ναι, είναι αυτό. Έλιο σου. Και δεν θα με πρίζει για πολύ ακόμα. Ναι, έτσι είναι. Πάτω, πάτω. Αλλά εσύ όταν έφυγε πιάτα της κουζοπή έφαγα. Εγώ. Όχι, κύριε Χρήστο. Δεν θα της πω τίποτα. Θα πάρω το μυστικό στο τάφος. Δυστυχώς για το αράπι.
Καλέ, γι' αυτό σταμάτησε να γαβγίζει το σκασμένο. Τι νομίζεις, εγώ το έθαψα στη αυλή. Μετά πήρα άλλο μπαμπά. Μην κατανάσεις όμως. Μου ζήτησε. Εγώ την άκανα, του λυπήθηκα. Του τόντουσα. Ευτυχώς για μένα, δυστυχώς για του Τανάση. Και τότε έγινα σίγουρη. Οι μπαμπάντες ήταν για μένα, για να βγω από τη μέση. Τι λες, καλέ. Ναι. Μα είναι αυτά που λες, καλέ. Εγώ τι λέω. Εσύ θα τι κατηγορώ, λες. Ναι. Τι κουβέντες είναι αυτές. Μας κατηγορείς. Φυσικά, ναι. Ναι, είναι αυτά. Μας κατηγορείς ότι σκοτώσαμε τον πατέρα και τον αδελφό μας. Κατά λάθος, εμένα θέλατε να φάτε. Σόπα. Φυσικά. Ναι. Τι νομίζεις εσύ. Καλέ, τι είναι αυτά που λες. Ναι. Σένα μήπως ξεγελάσανε βάσο σένα. Ναι, καλέ. Κάτι σηκώσανε, δεν μπορεί. Ναι, ναι. Εμένα και θέλανε να ξεγελάσουν και με 700.000. Είδατε. 700 σου δώσανε. Ναι. Σε κλέψανε βάσο. Αν δεν το βλέπω. Πολλά πήρανε τι. Μα δεν το βλέπω. Να με χαθείτε καρμία. Δεν φταίει άλλο, δεν φταίει. Εγώ φταίω που δεν σ' άκουσα να πας προς μπαμπάρες. Εσύ φταίς, για ναι, δεν την άκουσες. Αχ, ρε Βέσκα. Τι κάνουν, βάσου τώρα. Τώρα, κατευθείαν πάει να πάρει στην αστυνομία. Αμέσως, πέρα την αστυνομία. Καλέ, 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 έλα το κόρο. Τρελάτες. Αμέσως, κύριε. Ας τα βεσκάκι μου. Παίρνω να πω ότι είμαι παράνομη. Ο γάμος μου είναι παράνομος και εσείς σκοτώσατε. Παππού, Κρίστο και Αράβη. Τώρα είναι και η ζωοκτονία στη μέση. Καλέ, τι να σου πεις. Τι λες, καλέ, ζωοκτονία. Τι είναι αυτές, Βέσκα. Τι κουβέντες είναι αυτές. Δεν θέλατε να πείτε ότι είμαι παράνομη. Εμείς. Ποιος εγώ. Α. Βέσκα μου, τι, ό,τι λέμε εμείς, κορίτσι μου, το πιστεύεις τώρα. Γιατί να μην το πιστεύεις. Όχι, όχι. Άκου τώρα η ιδέα να πάρει την αστυνομία. Τώρα κάτω. Κάτσε. Κάτσε να τα συζητήσουμε. Τι να πούμε. Καλά σου λέει η Ρόη. Τώρα, τι θες βρε καμάρι μου, να βάλουμε τρίτους και τέταρτους εδώ στα δικά μας. Γιατί, ποια δικά μας. Εμείς, μια οικογένεια είναι. Ναι. Ίσως και ο παππούς αγαπηθήκαμε. Ο γάμος σου. Ναι. Ο γάμος της ήταν ιερός, αφού αγαπηθήκατε τόσο πολύ με τον παπά. Ναι, καλέ. Αλλά μέχρι τώρα λέτε ότι ο γάμος του κοριτσιού είναι άκυρος. Τώρα ξεκινήσατε να πείτε ότι δεν είναι. Ίσως το πιστοποιητικό. Καλά τα λέει η Ρόη. Που ήτανε άγαμη, να ήτανε πλαστό. Και τα αισθήματα της όμως για τον πατέρα μας ήταν αληθινά. Μωρέ, είπαμε, αγαπηθήκατε τόσο πολύ με τον παπά. Πού γάμος σας. Είναι ιερός, το είπαμε από το τέλος. Και αφού σε αγάπησε ο πατέρας μας, στην ουσία είσαι η γυναίκα του. Γυναίκα του. Η γυναίκα του. Είσαι η μητριά μας. Ναι, ναι. Σχεδόν μάνα μας. Μάνα. Ναι, Βέσκα. Μάνα μας! Αγόρι του, αγόρι του! Ωραία! Τότε θα πάρει μαμά το λότο! Είπαμε! Μαμά, μαμά! Δεν το παραϊθιάσουμε κιόλας! Καλέ, αυτή δεν αγάπησε ο Μακαρίτης! Γιατί εμάς μας μισούσε! Γι' αυτό στα τρία το λότο! Ποια τρία στα τέσσερα μερίδια το λότο! Τέσσερα ίσα μερίδια! Δηλαδή! Να μην πάρω κι εγώ κάτι! Κι εγώ από το άντρα μου που έχασα! Γιατί εσένα! Συγγενή σου ήτανε! Όχι! Αλλά άμα θέλω, παίρνω κι εγώ την αστυνομία! Δηλαδή! Δηλαδή! Στα τέσσερα το λότο! Βέβαια, στα τέσσερα ίσα μερίδια! Βέβαια, εμείς είχαμε να πάρουμε και 100.000 παραπάνω από το Χρήστο. Ναι, σας τα κανονίσατε όλα. Λοιπόν, εγώ έμεινα χείρα. Θέλετε και 150.000. Αυτά μεταξύ σας. Καλά σου λέει και εσένα, μωρέ. Τι έγινε. Ναι. Α, Χρήστο μου, ρε παιδιά, έλαβα να τη λυπηθούμε λίγο. Γιατί αυτή έχασε τον άντρα. Τον έχασα τον άντρα μου, τον Χρήστο μου. Εγώ του πω που τα νάζετε.
παλικάρι μου, αγαπητιά μου. Εσύ που ήσουν ο καλύτερος από όλους μας. Αλλά ήσουν λέμαργος. Τι τον ήθελε τον μπαμπά να τον φάει. Πού είναι τώρα, να χαρεί κι αυτός. Αυτά τα λεφτά που μας έστειλε ο Θεός. Πού είναι, που ήταν τρυφερός, τίμιος. Και ο πιο μεσαλής άντρας. Παπάδες Μαρούλη!